Πολύ μεγάλη συμμετοχή που δείχνει τη μεγάλη ανησυχία των γονιών, η οποία έχει βάση. Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε με τι να ασχοληθούμε, ας παρατήσουμε τις δουλειές μας να πάμε στο Δημαρχείο να βγούμε την Ιδραίου. Υπάρχει μια μετακίνηση του φύλακά μας σε ένα άλλο σχολείο, το οποίο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο σχολείο μας. Τα έχουμε αναδείξει και με την ανακοίνωσή μας και με την κυρία, με τη συνάντηση που κάναμε με την κυρία Ζεμβού και τηλεφωνικά που μιλήσαμε, ότι το δικό μας σχολείο μπορεί να είναι το μοναδικό σχολείο πρωτοβάθμιας που έχει σχολικό φύλακα και ισχύει, όμως έχει πάρα πολλά προβλήματα και έχει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Τις έχουμε πει αναλυτικά, πολύ συνοπτικά τώρα θα πω, ότι είναι μεγάλο πρόβλημα η μεγάλη επικινδυνότητα του δρόμου που περνάει ακριβώς μπροστά από το σχολείο, όπου δεν υπάρχει καν πεζοδρόμιο. Τα παιδιά με το που βγουν από το πορτόνι βρίσκονται εκτεθειμένα στον δρόμο. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με τις δύο αίθουσες που νοικιάζονται έξω από το χώρο του σχολείου, που είναι οι δύο πρώτες, μιλάμε για 40 παιδιά, στην είσοδο εκεί του καφενείου, όπου ξέρετε ότι ο δρόμος είναι επίσης πάρα πολύ κοντά και δεν υπάρχει πόρτα, πορτώνει να κλείνει κάπως να μπορούν τα παιδιά να περνάνε στην κεντρική αυλή με μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Όπως επίσης είναι τεράστιο θέμα το ότι συσταγαζόμαστε με το νηπιαγωγείο. Το δημοτικό έχει 241 μαθητές, το νηπιαγωγείο έχει περίπου άλλους 80. Έχει διαφορετικά ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης. Και δημιουργεί και αυτό τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει κόσμος που μπαίνει συνέχεια και βγαίνει μέσα από την αυλή του σχολείου, όπου εκείνη την ώρα μαθητές μπορεί να έχουν γυμναστική, μαθητές μπορεί να πηγαίνουν έρχονται στην τουαλέτα που είναι εξωτερικά του σχολείου κτλ. Ξέρουμε αυτό που θα μας πείτε, ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών. Όμως όταν οι συνθήκες είναι τόσο ιδιαίτερες, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνει αυτό. Τις τελευταίες μέρες και με την αρμόδια εντεταλμένη για θέματα παιδείας, και με το Γενικό Γραμματέα και με το Σύλλογο Γονέων και με τους διευθυντές και των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς, μακάρι να υπήρχαν φύλακες για όλα τα σχολεία. Και εγώ γονιός είμαι και αυτό θα ήθελα να ήταν και στο σχολείο του παιδιού μου που δεν υπήρχε και σε πάρα πολλά σχολεία που και το πορτόν είναι στον δρόμο και είναι και επικίνδυνα κτλ. Γιατί να μην υπάρχουν. Γνωρίζετε, αυτό θα πρέπει να το πείτε. Υπάρχουν τόσοι. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας. Δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, γιατί δεν τους διορίζω εγώ. Πρέπει να έρθουν θέσεις, να γίνουν προκηρύξεις και. Το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα, το ξέρετε, όλοι το ζητάμε και η εκπαιδευτική κοινότητα το ζητάει και οι γονείς το ζητάνε και εμείς το ζητάμε. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Απλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Κάποιοι συνταξιοδοτήθηκαν, είστε όντως και το μοναδικό δημοτικό που είχε την, αυτή την πρόνοια να υπάρχει φύλακας. Μακάρι να υπήρχαν και στα άλλα. Όχι, δεν είναι. Πολλές φορές δεν είναι και γι' αυτό δεν το ξέρω, γιατί δεν ήμουν εγώ εδώ. Δεν ξέρω πώς πρωτοδιορίζω. Θέλετε να μιλήσω, αν θέλετε να μιλήσω, σας παρακαλώ μην διακόπτετε όπως σεβάστηκα και εγώ το χρόνο και την ομιλία σας. Αν μπορείτε να σεβαστείτε και εσείς το δικό μου, θα ήταν καλό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν φύλακες για όλα τα σχολεία. Και πρέπει όλοι να μπουν τα πράγματα, οι αναγκαιότητες, οι ανάγκες, τα επίγοντα, και να τα αξιολογήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτή λοιπόν η διοικητική μετακίνηση που εισηγήθηκαν οι υπηρεσίες παιδείας δεν το έκαναν τυχαίως. Εκεί στο 3ο-4ο γυμνάσιο, επειδή μπορεί να μην το ξέρετε πολλοί από εσάς, η υπόθεση έχει φτάσει και στα χέρια του εισαγγελέα, διότι υπάρχουν καταγραφές από εξωσχολικούς συνέχεια, κάτι που δεν υπάρχει στο δικό σας σχολείο ή σε άλλα, και οι υπηρεσιακοί που ασχολούνται με αυτό πρέπει να αξιολογήσουν και να σταθμίσουν, δυστυχώς ή ευτυχώς όταν δεν υπάρχει περίσσια ατόμων. Υπάρχει καταγραφές από εξωσχολικούς, υπάρχουν δίπλα οι φυλακές, που δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, καταλαβαίνετε, και υπάρχουν και τα δικαστήρια. Έχουν καταγραφεί βανδαλισμοί, έχουν καταγραφεί είσοδο από εξωσχολικούς, έχουν καταγραφεί διάφορα πολύ επικίνδυνα γεγονότα. Άρα αυτή τη στιγμή υπήρχε η ανάγκη αναγκαστικής μετακίνησης εκεί για τους λόγους που σας προείπα. Αυτό που προτάθηκε σαν λύση είναι να υπάρχει ο τροχονόμος για να διευκολύνει και το πρωί κατά την είσοδο και το μεσημέρι κατά την έξοδο για την ασφαλή μετακίνηση, είσοδο και έξοδο των παιδιών. Δεύτερος. Ναι, υπάρχει ένας σχολικός τροχονόμος, λέμε να υπάρχει και ένας δεύτερος. Εμείς είχαμε προνοήσει και για να υπάρξουν κάποιοι παραπάνω φυλάκες, το ξέρετε νομίζω, το είχε πει και η αρμόδια εντεταλμένη, με το πρόγραμμα 55+ του ΑΕΔ, το οποίο δεν μπορούσε να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί δεν γίνανε δημοτικά συμβούλια, δεν προσέρχονταν η αντιπολίτευση και γινόταν τεχνητή έλλειψη απαρτίας και στα 3 προηγούμενα πριν τις εκλογές. Δεν ξέρω αν θα έρθουν και τώρα. Θα κάνουμε και όλες αυτές τις ενέργειες πώς μπορούμε με το 55+ κάποιες θέσεις να καλυφθούν, όχι μόνο στο δικό σας σχολείο και σε κάποια άλλα που υπάρχει ανάγκη. Δεν μπορώ να εγγυηθώ, γιατί δεν εξαρτάται από μένα 100% αν θα ευοδοθεί. Πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να το ψηφίσουν, να το αποδεχτούν κτλ.
Δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν στέκουνε, γιατί μου αρέσει να λέω την αλήθεια για να σας κοιτάζω όλους στα μάτια. Σας λέω την κατάσταση όσο έχει σήμερα. Αν θέλετε να προχωρήσετε στη λύση του δεύτερου σχολικού τροχονόμου, είμαστε εδώ. Το έχουμε συζητήσει ήδη και με την Επιτροπή Παιδείας, να βγει προκήρυξη και να υπάρχει κάποιος άνθρωπος, αν είναι και γνωστός σας ακόμα καλύτερα, που ξέρει τους γονείς, ξέρει την κατάσταση, ξέρει το σχολικό περιβάλλον. Αν δεν βρείτε εσείς κάποιον ο οποίος να είναι γνωστός στην περιοχή και στη σχολική κοινότητα εκεί, θα καταθέσει κάποιος ενδιαφερόμενος στα χαρτιά του. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν θέλω να πω κάτι που δεν ισχύει, δεν θέλω να παρεκκλίνω καθόλου. Οφείλουμε λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Δηλαδή, το εκπαιδευτικό σύστημα προσδίδει στους εκπαιδευτικούς μας πάρα πολλές ιδιότητες. Εκτός από δάσκαλοι που μεταδίδουμε γνώσεις, μεταλαμπαδεύουμε αξίες, καλούμαστε να υπηρετήσουμε πάρα πολλούς και διαφορετικούς ρόλους. Κυρίαρχο όμως μέλημά μας είναι η ασφάλεια των παιδιών. Θα αναγκαστούμε να κάνουμε τον ψυχολόγο, τον κοινωνικό λειτουργό όταν υπάρξει ένα ζήτημα, το σχολικό νοσηλευτή που δεν υπάρχει, και νομίζω ότι επιτελούμε με μέγιστο ενδιαφέρον τα καθήκοντά μας, κυρίως επειδή έχουμε συνέστηση της κοινωνικής μας ευθύνης απέναντι σε όλους αυτούς τους γονείς και στα παιδιά μας. Αναρωτιέμαι, η Δημοτική Αρχή, ένας Δήμος, είτε είστε εσείς, είτε είναι ένας επόμενος, είτε είναι ένας προηγούμενος, πραγματικά έχει ασχοληθεί με τα προβλήματα του σχολικού κέντρου στον ποταμό? Γιατί μπορεί να είναι και να προτάσετε αυτή τη λύση ως μια λύση ανάγκης αυτή τη στιγμή, όμως οι υποστηρικτικές δομές που θα έπρεπε να έχετε διεκδικήσει και εσείς από τη δική σας θεσμική ιδιότητα ως Δημοτική Αρχή και ως αντιπολίτευση τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν έχετε διεκδικήσει και δεν έχετε ψηφίσει και δεν έχετε διεκδικήσει και από την ΚΕΔΕ και από το Υπουργείο Εσωτερικών να έχουμε σχολικούς φύλακες σε όλα τα σχολεία? Μία παράμετρος είναι αυτή. Δεύτερη παράμετρος. Μιλάμε για τις σχολικές υποδομές για ένα συγκρότημα 400 μαθητών σε 4 περίπου στρέμματα, όπου έχουμε την τοποθέτηση ΠΡΟΚΑΤ στον νηπιαγωγείο. Συγγνώμη, θα μιλήσουμε για το φύλακα ή όλη την παιδεία και τα προβλήματα? Δεν θα μιλήσουμε, κυρία Ιδρέο. Αν θέλετε, δεν σας διέκοψα. Αν θέλετε, να πούμε για το συγκεκριμένο σχολείο. Γιατί είστε εκτός θέματος, γι' αυτό. Θα το κρίνουν οι γονείς και ο κόσμος. Όχι εσείς. Εσείς μπορείτε να κάνετε τη δική σας ανάγνωση. Έχετε δικαίωμα να κάνετε τη δική σας ανάγνωση. Θεωρείτε θεατρική παράσταση, κυρία Ιδρέου, το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι πήραν τα παιδιά τους, κυρία Ιδρέου, με αυτή την εικόνα. Αυτή ήταν η εικόνα που τους δώσατε εσείς και η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος με αυτά τα ΠΡΟΚΑΤ. Στην πλημμύρα λοιπόν φύγαν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι πήραν τα παιδιά τους. Αλήθεια. Ποιος θα τοποθέτησε να πλημμυρίζουν, να ανεβαίνουν λίμματα, να τρυπάνε και να μπαίνουν ποντίκια? Άρα λοιπόν, οι ευθύνες σας είναι πολύπλευρες. Όλων μας. Πάμε. Είναι πολύπλευρες. Και οι δικές σας και οι δικές μου και των προηγούμενων και των επόμενων. Εντάξει. Έχετε με μένα προσωπικό πρόβλημα. Δεν χρειάζεται. Γιατί έχουμε να κάνουμε με μένα χωρά. Ξέρω τι λέω. Έχουμε να μοιράσουμε προσωπικά. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Η λογική όμως που θα λύσω ένα πρόβλημα σε ένα σχολείο που εμείς λέμε ότι είναι υπαρκτό. Δεν αμφισβητούμε ότι στο 3ο-4ο γυμνάσιο οι ανάγκες είναι αυτές. Όμως και οι δικές μας ανάγκες. Λέτε να είχαμε φύλακα στην Ντουλάπα για να σας τον φέρναμε, μακάρι να είχαμε όλα τα σχολεία. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς, η συνταξιοδότηση προέκυψε, μπορούσατε να έχετε μεριμνήσει από την αρχή της σχολικής χρονιάς να λέμε το πρώτο τρόπο. Δεν μπορούσε να γίνει. Δεν μπορούσε να γίνει. Πρέπει να βρίσκουμε και όλα. Δεν μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα δημιουργώντας ένα άλλο. Επειδή λέτε ότι δεν διεκδικήσαμε, ζητήσαμε και 8 μήνα δεν ήρθανε. Υπάρχουν συνεχείς και συζητήσεις και στην ΚΕΔΕ, το είπα πριν, δεν θέλατε να το ακούσατε, δηλαδή, και στο Υπουργείο και παντού. Λύση, αν δεν προκηρυχθούν και δεν εγκριθούν οι θέσεις από το Υπουργείο, πώς θα προσλάβουμε εμείς? Γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει ο φύλακας και τώρα δεν υπάρχει? Σας εξήγησα τώρα, γιατί. Μέχρι τώρα τι ήταν? Γιατί υπάρχει. Πώς το επιτρέπετε? Γιατί άνοιξε υπόθεση για το 3ο-4ο γυμνάσιο, όπου υπάρχει ζήτημα εκεί, γιατί καταγράφηκαν είσοδο εξωσχολικό, βανδαλισμοί και επικινδυνότητα. Πάνε κατηγορούμενοι στο 3ο. Αν δεν σας ενδιαφέρει, σας ενδιαφέρει. 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 Σας ενδιαφ
μιλήσουν και κάποιοι από του συλλόγου. Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, να βρούμε μια λύση. Όχι να μαλώσουμε, ούτε να θέσουμε τώρα όλα τα προβλήματα του σχολείου. Να γονιάσουμε ανθρώπου. Ναι, ωραία. Και εγώ είμαι γονιό και είμαι και στο σύλλογο. Θέλουμε να δούμε στη δεύτερη λύση με τη σχολή του τροχονόμου ή να μην δούμε κάτι. Όχι. Να σα ρωτήσω κάτι. Να ξέρουν τι να κάνουμε περισσότερο. Να μην κάνουμε, κυρία Μαρία. Για να μην βγάλουμε προκυρήσεις για το τροχονόμο. Να σας πω κάτι. Έχετε δει στο σχολείο μας. Έχετε δει στους δύο αίθουσες που είναι έξω. Βεβαίως. Έχει άμεσα, άμεσα έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε. Ακούστε με λίγο. Έχει άμεσα πρόσβαση οποιοσδήποτε σε αυτές τις δύο αίθουσες, γιατί είναι δύο παράθυρα έξω. Μπορεί οποιοδήποτε να πάει εκεί, να χτυπήσει ένα παράθυρο, να το σπάσει, να μπει μέσα για και μιλάμε για παιδιά. Αυτά που λέμε με τον νόμο και εγκυκλίους την έχει ο εκπαιδευτικός. Σε ένα σχολείο, αυτό λέει ο νόμος. Σε ένα σχολείο που είναι έξω από το σχολείο. Αυτό ουσία, λέει ο νόμος. Μέσα στο κεντρικό κτίριο δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Ο νόμος λέει ότι κλειδώνει. Πάει να χτυπήσει ένα παιδάκι επειδή γουστάει. Θα σπάσει το τζάμι, θα τη μέσα να διέπεται η υπονομή. Διέπεται γιατί αναδεικνύουμε τις υπονομές. Ο νόμος λέει ότι κλειδώνει το τέταρτο. Σε αυτές τις δύο αίθουσες, ο νόμος και η κύκλος του 22 που μας έδωσε και η κυρία Ζερβού λέει. Έχουν άλλη ώρα από προσέλευσης και αποχώρησης διδαγωγείων και δημοτικών. Αυτό το ξέρετε γιατί πέρα δεν το κλειδώνει. Οι άλλες δύο αίθουσες που δεν έχουν καν πρώτο ένα κλειδώσει. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε αυτή την ασφάλεια. Ο εκπαιδευτικός είναι μέσα και κάνει μάθημα. Έχετε την ευθύνη για τον οποιοδήποτε περαστικό περάσει απ' έξω ή κάνει το οτιδήποτε. Οφείλετε να συνεχίσει αυτό το παιχνίδι όλη μέρα. Αυτά παιδιά. Αυτά παιδιά. Δεν μας ακούτε όμως. Συγγνώμη, δεν μας ακούτε. Τελειώσαμε στις απαντήσεις. Όχι, εγώ δεν μίλησα καν πώς με ακούσατε. Και τώρα σας ακούμε. Εγώ δεν μίλησα καν πώς με ακούσατε. Την ανάκληση αυτής της απόφασης. Αυτό θέλουμε. Θέλετε να μας ακούσετε. Θέλετε να μας ακούσετε. Ναι, παρακαλώ. Ωραία. Αυτό το σχολείο λοιπόν δεν χωράει τους μαθητές και έχουν ενοικιαστεί δύο αίθουσες δίπλα, τις οποίες έχουν λήξει η σύμβαση. Πόσο προχώρησε η εμείς για το κτίριο αυτό. Βεβαίως και προχώρησε. Μα θα με αφήσετε να απαντήσω, με συγχωρείτε. Ναι. Γιατί κάναμε συνάντηση. Με συγχωρείτε, αφήστε με να απαντήσω, θα σας καλύψω. Λοιπόν, η διαδικασία προχώρησε. Είμαστε στη διαδικασία λοιπόν να γίνει η σύμβαση με τους όρους που πρέπει να γίνουν και όχι με αυτούς που βρήκαμε μέσα στα συμβόλαια. Αυτό που λέτε όντως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν νοικιάζονται δύο αίθουσες έτσι πεταμένες μέσα σε ένα καφενείο όπως λέτε. Όμως αυτό το καθεστώς το βρήκαμε, υπήρχε σύμβαση έτσι ακριβώς και εμείς τολμήσαμε να έρθουμε αυτές οι συμβάσεις να τις ανανεώσουμε με όλο το κόστος που τυχόν θα είχαν, αλλά περισσότερο για την ασφάλεια των μαθητών μας. Και το κάνουμε πράξη. Τώρα, στο διατάφτα και ώσπου να ολοκληρωθεί. Και δεν βρέθηκε άλλο κτίριο. Δεν κάναμε. Τώρα λοιπόν, για να προχωρήσει αυτή η σύμβαση, λοιπόν, θα προχωρήσει η σύμβαση αυτή. Μέχρι λοιπόν που να ολοκληρωθεί αυτή η σύμβαση, τι γίνεται. Στο συγκεκριμένο σχολείο, γιατί κάνουμε επιτόπια επίσκεψη και αυτοψία με την συγκεκριμένη μηχανικό του Υπουργείου που ήρθε, είναι μια ολόκληρη επιτροπή καταλληλότητας. Εκεί λοιπόν η πόρτα όταν μπαίνουν τα παιδιά μέσα κλειδώνει. Και οι τουαλέτες υπάρχουν εσωτερικά. Δεν υπάρχει θέμα να φύγει ένας μαθητής από αυτή την είσοδο να πάει στην απέναντι τουαλέτα που όντως θα υπήρχε ένα πρόβλημα αν τυχόν ήταν η πόρτα είχε παραμείνει ανοιχτή. Αφήστε με να ολοκληρώσω και θα σας καλύψω. Την ευθύνη λοιπόν την έχουν οι εκπαιδευτικοί. Εάν ένα παιδί βγει από την πόρτα που θα κλειδώσει στις 8.30, την ευθύνη την έχουν οι εκπαιδευτικοί. Τώρα, αφήστε με, θα σας καλύψω. Εάν λοιπόν στο διάλειμμα εφημερεύουν εκπαιδευτικός, οδηγεί τα παιδιά από τις δύο αυτές οι αίθουσες που κακό σας είπα είναι εκεί και εμείς θα το διορθώσουμε άμεσα, περνάνε στην κεντρική αυλή του σχολείου, η οποία κλειδώνει με τα πορτόνια και δεν είναι κανένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα όλα καλά. Δεν είναι καλά, σας είπα, και όλα τα σχολεία χρειάζονται φύλακες. Όμως ως διοίκηση πρέπει να διαχειριστούμε πράγματα. Και αυτή τη διαχείριση νομίζουμε ότι ορθά, σωστά και βάσει των κείμενων νομοθετημάτων που υπάρχουν, την έχουμε πράξει. Σαφώς είμαστε δίπλα σας, στην ανάγκη σας και θα προβούμε σε κάθε ενέργεια. Στραβάμε δύο μήνες στην πλάτη μας και δεν το πράξαμε. Και για άλλα δύο σχολεία που ήταν επίσης αναγκαιότητα. Αναγκαιότητα ήταν στο Θεάκο να πάει ο φύλακας, κυρίες και κύριοι, όπου το οίκος. Βεβαίως για γυμνάσιο. Πεςτε μου, γιατί υπήρχε.
Γι' αυτό οι Έλληνες δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ναι, το ξέρω. Σας εξηγώ, όχι σαν και εσάς, σας εξηγώ ότι δεν υπήρχε πρόβλημα αλλού. Άρα μπορούσα να το διαδίδετε εκεί. Απάντηση. Δεν απάντηση. Όταν παρουσιάστηκε πρόβλημα αλλού και υπάρχει εισαγγελική παραγγελία. Αυτό είναι δεν είναι απάντηση. Δεν είναι εργαζόμενοι να πρέπει να μου απαντήσετε γιατί υπήρχε τρογονόμος εκεί μέχρι τώρα. Γιατί δεν υπήρχε κάποια ανάγκη αλλού να τον τραβήξουν. Γιατί τον εβάλαν εκεί. Γιατί πάει με γιατί πήγε εκεί. Δεν μπορεί να γίνει συζήτηση έτσι. Σας διαψεύδει γιατί έχει στοιχεία που δεν τα έχετε εσείς. Πολύ σοβαρά. Δεν είπαμε. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Ανακαλέστε το, λέτε ψέματα, δεν θα συνεχίσω ούτε εγώ τη συζήτηση. Δεν ανακαλώ τίποτα. Δεν είπαμε να μην μετακινηθεί ο Σιλιακάς. Δεν είπαμε να μην μετακινηθεί ο άνθρωπος. Δεν προσβάλλετε, να μην προσβάλλετε. Καταλάβατε τώρα. Ναι, είπατε. Προσπαθείτε να υποκαταστήσετε τη διοίκηση. Κάποιοι υπηρεσιακοί συγκούνται για πολύ σοβαρά θέματα. Υπάρχουν και στη διοίκηση είναι εργαζόμενοι. Μην διαλέγουμε τους εργαζόμενους. Οι συνάδελφοι δικοί σας έχουν άλλη μοίρα από τους εργαζόμενους στο Δήμο. Εμείς δεν λέγαμε μετακινηθεί ο πλέον της Καρακιάνας. Δεν είπαμε αυτό. Μην το κάνετε να ξέρετε λόγου. Γιατί το πάει στο τέταρτο που υπάρχει κενό, λέμε. Υπάρχει και... Κυρία Ιδρεού. Γιατί είμαστε υπηρεσίες, δεν αποφασίζουμε εμείς, μας εισηγούνται υπηρεσίες. Ολόκληρες υπηρεσίες και προϊστάμενοι και διευθυντές και εισηγητές, ολόκληρες υπηρεσίες. Συντάξτε το λίγο μήπως έχουμε κάποιο λάθος. Γιατί γνωρίζουμε και τις ιδιαίτερες συνθήκες του κυρίου που πρέπει να μετακινηθεί. Από τον ίδιο τις γνωρίζουμε, εντάξει. Όμως, εγώ απλώς δεν γνωρίζουμε. Αυτό λοιπόν, επειδή γνωρίζουμε, θα μπορούσε. Αυτό που λέμε τόσο εγωγικό και εκτός πόλης άγονη γραμμή, όπως λέει εκείνος, έχει και δικαίωμα. Συγγνώμη, δεν είπαμε όχι.